Είναι η πραγματικότητα και όμως. Και αυτοί, ναι. Και οι σαν και αυτοί, ναι. Ψηφίζουν κανονικά. Μα γι' αυτό σας λέω ότι είναι η πραγματικότητα. Το Σύνταγμα εδώ, ναι. Ο Στάλι σου λέει. Ναι, 1990. Καταρχήν είχε φύγει καμιά σανταριά χρόνια. Δεύτερον, ήταν ο μεγαλύτερος δολοφόνος του προηγούμενου αιώνα, μαζί με τον Χίτλερ και τον Κεμάλ. Ναι. Αυτό κοριτσάκι, εάν όμως το ρωτούσε, γιατί είναι και λίγο παλιάθρωπος αυτός που κάνει. Τι να το ρωτούσε. Το μικρή. Να το ρωτήσει, άλλες ερωτήσεις εγώ. Τι να πες μας την τελευταία επιτυχία της Βύσης εγώ. Πες μου ένα τραγούδι του Πλούταρχου. Αυτά τα ξέρει καλά. Όλα αυτά τα ξέρει. Να ξέρει μερικά πράγματα. Έχουμε ιστορικά δεν είναι. Τι χρειάζεται αυτό. Και άλλες ερωτήσεις γίνονται στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι. Και είναι φοβερές επίσης οι απαντήσεις. Οι καλύτερες απαντήσεις οι οποίες μπορούν να δοθούν. Τώρα εντάξει, μάλιστα. Μπορεί να έκανε ένα λάθος. Εσείς γιατί εστιάζεστε τόσο πολύ. Μπορεί να ψηφίσουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Αναρριχόμενα λέω. Ποια αναρριχόμενα. Λέω. Τα φυτά. Είχα ένα φίλο ο οποίος ήταν ελόγιος. Ήταν. Έχουμε... Είχε κουβάλαγε κάποια πράγματα και έχει κάνει σχέση ανάλογη του Μίλλερ τότε με τη Μέρλι Μονρό. Ναι. Και την παίρνει μία φορά σε μία ομίγυρη και δεν είχε να πάρει μαζί άλλη γυαλιά κάτι. Άρχισε να πετάει αυτή. Μπαμ, μπουμ. Βγήκαν μάτια. Φεύγει, γεια. Οπότε την άλλη μέρα, όταν σου λέω λόγιο, του λένε κάποιοι από την παρέα. Εσύ, πώς την έβρεσαι, πώς την μπορείς αυτήν να μου δω. Και είπε το εξής ο λόγιος. Λέει, ακούστε παιδιά, όταν κάνουμε έρωτα, δεν την έχουν μόνο παγγείλει Σέξπιρ. Σήμερα νομίζω, επειδή είναι Παρασκευή, έχω την εντύπωση ότι λέτε με το δικό σας τρόπο πράγματα που προκαλείτε. Γιατί προκαλώ, εγώ πράγματα, αλήθεια, τι είπε, να σας πω. Φταίω εγώ, τι είπε ο λόγιος. Αναμεταδότης είμαι εγώ. Δεν είστε. Όχι. Σχολιάζετε αυτά που ακούστε. Όχι, Σοφία μου. Υπάρχει... Σωστό είναι, ναι. Για να μπορέσω να δικαιολογήσω την άποψη την δική σου, ναι. Και των υπολείπων, ξέρω εγώ, φεμινιστριών, ναι. Χειραφετημένων, αρκούντος, όταν βρίσκονται στην πράξη, ναι. Να λέει, πες μου σε παρακαλώ, to be or not to be, να λέει τέτοια πράγματα. Αναλόγως. Για να υπάρχει μια κουλτούρα. Είναι θέμα διάθεσης, αλλά είναι και θέμα πώς βλέπεις την πραγματικότητα και την καθημερινότητα και έχουν δοθεί και σωστές απαντήσεις στο συγκεκριμένο reality. Τι άλλο θέλετε να πείτε. Μα είναι τώρα, παιδί μου. Τα λόγια. Εδώ δεν μπορούσα να ξέρω την κοπέλα αυτή. Ποια? Να της κάνω να της πράγμασει ένα σεμινάριο. Τι σεμινάριο? Για να ξέρει τις λέξεις, τις συνώνυμες, τις αντίθετες. Είναι αυτόν. Δηλαδή πόσο ατελής έχουμε, ατελής παιδεία. Χωρίς τα σύμφωνα. Κάποιοι όμως έχουν φτάσει αρκετά ψηλά και ουσιαστικά μπορούν να εξηγήσουν τα πάντα. Ακόμα και τις πιο δύσκολες λέξεις, ακόμα και τις λέξεις που δημιουργούν και περίεργα σχόλια. Εγώ, Σοφία μου, τι? Δεν ακούω καλά. Απλώς είδα όμως έτσι στο υποκατάστατο. Έναν ενθουσιασμό στην παρουσιάστρια με την κρυμάτσα, ναι, ναι. Και προσπάθησα να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Θες να το ξαναδούμε λίγο για να σου πω ποιο σημείο το τελευταίο και λέει αυτός κάποια περιγραφικά και άλλη με τα χείλη της δείχνει ότι το θέμα συνενείς, η φωνή, κατανοεί. Έτσι, και λέω κάτι τέτοιο. Τόσα άτομα έχουμε δει το συγκεκριμένο περιστατικό και μόνο εσείς εστιάσατε στο πρόσωπο της παρουσιάστριας και στο τρόπο μάλιστα που αντέδρασε εκείνη τη χρονική στιγμή. Τι να κάνω, Σοφία μου, observer. Τι να αυτό, τι να αυτό. Είτε το παρατηρήσαμε κι εμείς τώρα με προσοχή. Yeah. Α, αυτό λέτε. Ναι. Yeah. Α, καταπληκτικό. Ωραία. Εντάξει, η αντίδρασή της. Μιλάει η πείρα. Έχεις υπόψη σου, η κυρία, πόσα αγκούρια έχει κόψει για σαλάτα.
γιατί είναι και μια εμπειρία. Είναι μια αυτή, δεν είναι ένα κοριτσάκι. Έχει κόψει, έχει ρίξει σαλάτα μαζί με το κρεμμυδάκι, με ντοματίτσα, με λίτσα. Ας αφήσουμε τις σαλάτες όμως για το μαγείρεμα και την ικανότητα που είχε η παρουσιάστρα, φαίνεται ότι μπορεί να έχει.